του Χριστού Αδελφί θα διαβάσουμε από τη σελίδα 652 είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης κεφάλαιο μη γάμα 43 και δάφιο 1 σελίδες 652 κεφάλαιο μη γάμα 43 και δάφιο 1 και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ μη φοβού διότι εγώ σε λύτρωσα σε κάλεσα με το όνομά σου εμού είσαι όταν διαβαίνεις δια των υδάτων με τα σου θέλω είστε και όταν δια των ποταμών δε θέλουσι πλημμυρίσει επισέ. όταν περιπατείς δια του πυρός δε θέλεις καεί ουδε θέλει εξαφθεί η φλόξ επισέ διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου, διαντήλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ, την, υπέρ σου, την Αιθιοπία και Σεβάν. Αφού το πολύτιμο πολύτιμος οφθαλμός μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω πει προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσει. Φέρε του ιού μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης. Πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι εδημιούργησα αυτούς δια τη δόξα μου. Έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Αμήν. Ο Θεός απευθύνεται στο λαό Του, σε ένα λαό ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και την καλύτερη θέση και στάση ενώπιον του Θεού, στο λαό Ισραήλ και του αποκαλύπτει, του φανερώνει, του δείχνει, του εξαγγέλει, του προφητεύει, τον βεβαιώνει ότι αν υπάρχει είναι γιατί εγώ σε δημιούργησα, εγώ σε έπλασα και σε δημιούργησα και σε έπλασα για τη δόξα μου. Όχι ισμάτι, δεν σε έπλασα έτσι γιατί δεν είχα τι να κάνω, αλλά σε δημιούργησα και σε έπλασα για να δοξαστώ μέσα από σένα και όταν χρειαζότανε σε λίτροσα, και όταν χρειάστηκε σε, σε κάλεσα και σου έδωσα το δικό μου όνομα σε κάλεσα όμως προσωπικά σαν φίλο μου με το δικό σου όνομα και η βεβαίωση είναι εν τέλει ότι είσαι δικός μου λαός είσαι λοιπόν ένας δικός μου λαός τον οποίον εγώ δημιούργησα σαν δημιουργός εγώ έπλασα εγώ ελίτρωσα και λυτρώνω εγώ τον φωνάζω και του μιλάω με το όνομά του εγώ του έδωσα το δικό μου όνομα είναι δικός μου λαός και όλα αυτά τα έκανα ώστε μέσα από αυτόν τον λαό να φανερώνεται η δόξα μου και να υψώνεται το όνομά μου. Ένας λαός όμως που δημιουργήθηκε, που περπατάει και το στόχος είναι να δοξαστεί ο Θεός μέσα από Αυτόν. Για να γίνει όμως αυτό, η παιδεία, η εκπαίδευση, η προσπάθεια, η φροντίδα του Θεού είναι συνεχόμενη χωρίς καμία διακοπή και χωρίς καμία αναβολή. Ο Θεός δηλαδή που έφτιαξε το λαό αυτό, αυτός τον λυτρώνει, αυτός συνομιλεί μαζί του, αυτός τον εκπαιδεύει και αυτός θα τον φτάσει κάποια στιγμή Εις δόξαν του ονοματός του. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Ότι ο άνθρωπος είναι μηδέν. Ο λιγότερον του μηδενός. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι αξιός λόγου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Ότι όχι μόνο τα έθνη και οι λαοί. Αλλά και ο ένας λαός. Τον οποίο ο Θεός θα φτιάξει και φτιάχνει είναι αδύναμος είναι τυποτένιος είναι ουτιδανός είναι αχρίος, είναι άθλιος όμως ο Θεός δεν τον έφτιαξε Ισμάτιν και επειδή τον έφτιαξε για να δοξαστεί μέσα από το λαό αυτό το όνομά του γι' αυτό και είναι πάντοτε κοντά του να τον προστατεύει να τον λυτρώνει, να τον εκπαιδεύει να τον αναβαθμίζει πνευματικά για να τον φτάσει εκεί που πρέπει ώστε μετά και μέσα από αυτό το λαό να δοξαστεί ο Θεός. Όμως όλη αυτή η παιδεία προκαλεί φόβο στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος επειδή είναι αδύναμος φοβάται. Δεν φοβάται ο δυνατός. Αυτός που είναι δυνατός δεν φοβάται. Το λιοντάρι δεν φοβάται μπροστά σε ένα λαγό. Ο, λαός, ο λαγός τρέμει μπροστά σε ένα λιοντάρι. Η αρκούδα η μεγάλη δεν φοβάται μπροστά σε μια γάτα. Η γάτα τρέμει. Ο αδύναμος τρέμει μπροστά στις δυνάμεις που υπάρχουν και οι οποίες εκτός από τις ουράνιες είναι εχθρικές. Εχθρικές είναι οι δυνάμεις οι καταχθόνιες για τα παιδιά του Θεού και για το λαό του Θεού. Εχθρικές είναι οι δυνάμεις του κόσμου εχθρικές είναι οι δυνάμεις της καρδιάς του ανθρώπου, των επιθυμιών του ανθρώπου που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές ο φόβος πλημμυρίζει την καρδιά μας και η αγωνία. Και ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον όντες απόλυτα αδύναμοι. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός στο λαό του που τότε ήταν ο λαός Ισραήλ σήμερα είναι η Εκκλησία του Χριστού για την Εκκλησία του Χριστού δεν τη δημιουργεί άνθρωπος, δεν τη δημιούργησε άνθρωπος, δεν τη συντηρεί άνθρωπος, δεν τη λυτρώνει άνθρωπος, αλλά και δεν την εκπαιδεύει άνθρωπος. Και έρχεται λοιπόν με ένα μήνυμα. Μη φοβού. Μη φοβάσαι. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να φοβάται. Και ο Θεός του λέει μη φοβάσαι. Και δεν του λέει μη φοβάσαι γιατί εγώ θα τακτοποιώ τη ζωή σου και θα είναι όλα καλά. Αλλά του λέει μη φοβάσαι γιατί θα περάσεις όταν περάσεις, όταν διαβαίνεις, όταν περνάς, όχι εάν. Που το εάν είναι μπορεί να διαβείς, μπορεί και να μην διαβείς. Μπορείς να περάσεις, μπορεί και να μην περάσεις. Όταν, που σημαίνει μεταβεβαιότητος, θα διαβαίνεις μέσα από πλημμύρες, από κατακλυσμούς υδάτων. Δεν θα σε μόνος σου, εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε προστατεύω. Θα περάσεις. Αλλά μη φοβάσαι γιατί δεν θα πάθεις κακό. Θα περάσεις, θα ταλαιπωρηθείς. Γιατί όταν έρχεται ο κατακλυσμός επάνω σου, οι πολλές βροχές, ο κατακλυσμός επάνω σου και δεν έχεις που να κρυφτείς, φοβάσαι. Αλλά μη φοβάσαι γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Και όταν θα διαβαίνει μέσα από ποτάμια αγριεμένα και φουσκωμένα από το φρίαγμα του Ιορδάνου, για να περάσεις απέναντι που πρέπει να περάσεις, μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου και θα μεταφέρω τα ποτάμια να μην πλημμυρίζουν σε σένα. Μεγαλύτερες καταστροφές στην ανθρωπότητα γίνονται και από ποτάμια που πλημμυρίζουν. Και ο Θεός λέει μη φοβάσαι εσύ, όλα τα ποτάμια να πλημμυρίσουν στους ανθρώπους σε σένα δεν θα πλημμυρίζουν. Γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι. και ακόμη θα χρειαστεί να περάσεις και να περπατήσεις μέσα από τη φωτιά μέσα από πυρκαγιές μη φοβάσαι βλέποντας τη φωτιά να έρχεται κατά πάνω σου βλέποντας τη φωτιά της καταστροφής να καταστρέφει και να πλησιάζει και να σε προσπερνάει γιατί δεν θα καείς εσύ εγώ θα σε φυλάξω δεν θα έχεις αυτή η φωτιά η φλόγα επάνω σου γιατί εγώ θα σε φυλάξω. Και ακόμη θα δεις ανθρώπους να ξεσηκώνονται εναντίον σου. Λαούς πολλούς, έθνη, τρομερά. Ανθρώπους άγριους και επιθετικούς. Μη φοβάσαι γιατί η κρίση του Θεού θα πέφτει σε επάνω στα έθνη και τους λαούς που έρχονται εναντίον σου προκειμένου ο Θεός να διαφυλάξει το λαό που δημιούργησε και έπλασε δια τη δόξα του ώστε αντί σου αντί να καταστραφείς εσύ θα δώσω την Αίγυπτο ολόκληρο το έθνος της Αιγύπτου υπέρ σου. Και υπέρ σου ακόμη και την Αιθιοποιία και τη Σεβά και ό,τι είναι απαραίτητο να κάνω για να σε λυτρώνω, να σε προστατεύω, να σε διαφυλάτω, να σε φτάσω μέχρι το τέλος το προσδοκόμενο, μέχρι τη στιγμή που θα δοξάζομαι εν μη φοβάσαι. Ούτε φυσικές δυνάμεις, ούτε ανθρώπινες δυνάμεις, ούτε πνευματικές δυνάμεις, οποιασδήποτε εχθρικές δυνάμεις και οι πύλες της κολάσεως να ξεσηκωθούν εναντίον σου, εσύ μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ θα είμαι υπέρ εσού. Και ό,τι χρειαστεί να κάνω, ακόμη και εναντίον των εθνών και των λαών που εχθρεύονται εσένα εγώ θα κάνω κρίση ανήλαιο σε αυτούς που δεν κάνουν έλεος και όλα αυτά γιατί πρέπει μέσα από όλα αυτά να σταθείς πολύτιμος ενώπιον και αφότου και από τη στιγμή που στάθηκες πολύτιμος και πολύτιμος είναι ο χρήσιμος στους άλλους, ο χρήσιμος στον Θεό, ο χρήσιμος στους αδελφούς Του, ο χρήσιμος στους ανθρώπους, ο χρήσιμος στο έργο του Θεού, πρώτον, ευάρεστος εις τον Θεό, Περπατάει ακριβώς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού με υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη και τέλος πολύτιμος είναι αυτός στον οποίο ο Θεός δίνει πολύ καρπό και πολύτιμος καθίσταται ο αδύναμος άνθρωπος μέσα από την παιδεία του Κυρίου και μέσα από τις δοκιμασίες που ο Θεός φέρνει στη ζωή του και τους πειρασμούς που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του είτε μέσα από τις φυσικές δυνάμεις είτε μέσα από τις ανθρώπινες εχθρικές δυνάμεις είτε μέσα από τις πνευματικές εχθρικές δυνάμεις. Γιατί ο άνθρωπος μέσα στη δυσκολία Εξετάει πιο πολύ το Θεό και το ξέρει ο Θεός αυτό Εξετάζει πιο πολύ τον εαυτό του και το ξέρει ο Θεός αυτό Προσέχει πιο πολύ το θέλημα του Θεού και το ξέρει ο Θεός αυτό Μέσα από τη δυσκολία μαθαίνει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αντιλαμβάνεται την αγάπη του Θεού όταν τον σώζει, τον ελευθερώνει, τον λυτρώνει και αντιλαμβάνεται πόσο πολύ τον χρειάζεται αφενός μεν ο άνθρωπος το Θεό αλλά αντιλαμβάνεται ακόμη και πόσο πολύ χρειάζεται ο Θεός τον άνθρωπο αυτό. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι ο Χριστός σε χρειάζεται. Έχει ανάγκη το έργο σου. Έχει ανάγκη το θέλω σου. Έχει ανάγκη την απόφασή σου. Σε χρειάζεται. Πρώτα-πρώτα σε χρειάζεται προς ευλογία της οικογένειάς σου. Σε χρειάζεται. Σε χρειάζεται προς τον των αδελφών σου. Σε χρειάζεται. Σε χρειάζεται προς του περιβάλλοντος σου. Σε χρειάζεται. Σε χρειάζεται για τη δόξα του. Σε χρειάζεται. Αλλά όχι έτσι πως είσαι, αλλά έτσι πως θα σε κάνει ο Θεός εάν εσύ αποφασίσεις να εμπιστευτείς και να αφιερώσεις τη ζωή σου καθ' σε αυτόν. Γιατί γιατί όποιο θέλει να έρθει πίσω μου λέει ο Χριστός πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και τότε μπορεί να με ακολουθεί. Σε χρειάζεται και αφότου λοιπόν βρεθεί σταθείς πολύτιμος ενώπιον του Θεού χρήσιμος ευάρεστος και ιδιαίτερα, και ιδιαίτερα καρποφόρος να εξετάσεις είσαι καρποφόρος έχεις καρπό ποιος είναι ο καρπός εάν θέλεις να διαπιστώσεις αν είσαι πολύτιμος στους οφθαλμούς του ποιος είναι ο καρπός για να σου δώσει και να σου εμπιστευτεί καρπό ο Θεός πρέπει απαραίτητο να εμπιστευτείς και να αφιερωθείς απολύτως σε αυτόν. Και δεν είναι εύκολο τις έσχατες αυτές οι μέρες που καιροί είναι κακή. Αντιθέτως είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον. Γιατί φοβάται ο άνθρωπος, αγωνιά ο άνθρωπος. Αγωνίζεται. Αλλά όχι τον αγώνα τον καλό του Κυρίου, της αφιέρωσης, του αγιασμού, της καθαρότητος, της ελπίδας του στο Θεό, ο άνθρωπος όμως που θα πάρει απόφαση θέλω να με καταστήσεις πολύτιμον ενώπιον του σοφθαλμού σου. Και ο Κύριος λέει αφότου του κατεστάθεις πολύτιμο ενώπιον των οφθαλμών μου εγώ σε εδόξασα, σε αγάπησα, και θα κάνω τα πάντα για σένα με ένα στόχο να με δοξάσεις. Ο Θεός χρειάζεται όχι μόνο τη δοξολογία μας αλλά τη ζωή μας που τον δοξάζει. Γι' αυτό μη φοβάσαι Αφού σε πέρασα και θα σε περάσω και σε περνάω από πλημμυρισμένα νερά, από ποτάμια, από φωτιές, από εχθρούς, από ανθρώπους, από, 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 τότε, εγώ σου λέω τώρα, που κατεστάθεις πολίτιμος, θα φέρω πολύ λαό σε σένα. Θα φέρω το σπέρμα σου, την καρποφορία σου, από δυσμών, από ανατολών, από βορρά, από νότο. Θα φέρω του ιού μου που από σένα έγιναν οι μου, που είναι ο καρπό σου. Τα παιδιά σου είναι παιδιά μου. Οι αδελφοί σου είναι παιδιά μου. Οι συγγενεί σου θα γίνουν παιδιά μου. Οι συνάδελφοί σου θα γίνουν παιδιά μου. Από τη στιγμή που θα βρεθείς πολύτιμος ενώπιον του Θεού χρήσιμος, ευάρεστος, άρα και καρποφόρος. Γιατί χωρίς καρπό ο άνθρωπος σαν χριστιανός είναι άχρηστος. Δεν δοξάζεται ο Θεός. Αλλά ο Θεός λέει θα σου δώσω καρπό πολύ, ο καρπός σου να μένει, εις δόξαν του ονόματός μου. Και ο Θεός θέλει, ο Θεός μπορεί το ερώτημα είναι εσύ θέλεις παίρνεις απόφαση. Ακούς, θα πράξεις. Θα εξητήσεις, θα αφιερωθεί, Θα επιθυμήσεις το να γίνεις άνθρωπος αξιόπιστος στα μάτια του Θεού απαρνούμενος τον εαυτό σου εντελώς το θέλω σου, τη σκέψη σου, την αρέσκειά σου τη γνώμη σου, τα προβλήματά σου, τις αδυναμίες σου, τις επιθυμίες σου, τελείως να τις απαρνηθείς. Νέα πράγματα, νέα ζωή, νέο δρόμο. Το σώμα μας, η ψυχή μας και το πνεύμα μας ο Χριστός, στο Χριστό. Ο δρόμος μας, στο Χριστό. Απόφασης θανάτου. Σ' όλη μου τη ζωή με τον Χριστό Όχι έτσι όπως θέλω εγώ να κάνει ο Χριστός Αλλά έτσι όπως θέλει ο Χριστός να κάνω εγώ Γιατί είναι μεγάλη παγίδα αυτό ο Χριστέ μου κάνε αυτό και εκείνο και τ' άλλο Και ο Χριστός λέει εσύ θα μου δίνεις διαταγή εγώ θα σου δίνω Εσύ θα με συμβουλεύεις ή εγώ θα σε συμβουλεύω Εσύ θα με συνετίζεις εγώ θα σε συνετίζω Όχι κατσίκι, πρόβατο. Όχι αφεντικό, δούλο. Όχι κύριο, υπηρέτη. Νέο αζωή. Κουβαλώντα το σταυρό σου, να μην πηγαίνει όπου θέλει εσύ, αλλά να περπατά στα χνάρια του Χριστού. Να περπατάς όπου θέλει ο Χριστό. Κουβαλώντα το σταυρό σου. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αδύνατον. Με τη χάρη του Χριστού όμως, ο Θεός θα το κάνει εύκολο. Γιατί αυτός θα είναι μαζί σου, αυτός θα σε συνετίζει, αυτός θα σε διδάσκει την οδό που πρέπει να περπατάς, αυτός θα σε συμβουλεύει και αυτός θα σε προστατεύει. Αυτός σε έφερε στην Εκκλησία, σε αναγέννησε ο Πατέρας και σε πρόσθεσε δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία για τη δόξα Του, όχι για τη δόξα σου. Για το θέλημά Του, όχι για το θέλημά σου. Για το έργο Του, όχι για το έργο σου. Βόηθα με στο έργο μου, όχι. Εργά σου λέει ο Θεός το δικό μου έργο δύο τελείως διαφορετικοί χριστιανοί αντίθετοι ο ένας από τον άλλον ο ένας δοξάζεται από τον Θεό και απολαμβάνει την αγάπη του Θεού ο άλλος εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεται μήπως και έλθει σε αυτόν ο ένας δεν κρίνει και ο Θεός δεν τον κατακρίνει ποτέ δεν καταδικάζει και ο Θεός δεν τον καταδικάζει ποτέ πάντοτε συγχωρεί και ο Θεός πάντοτε το συγχωρεί Πάντοτε δίνει και ο Θεός πάντοτε του δίνει. Ο άλλος. Όλους τους κρίνει. Αυτός, εκείνος, ο άλλος, ο παράλλος, εκπαίδευση. Ο άλλος. Πάντοτε καταδικάζει. Σαν δεν τρέπεται και εκείνος και ο άλλος και δεν, και δεν κάνει αυτό που λέω εγώ. Καταδικασμένος τους βασανιστές. Ο άλλος. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Η καρδιά μου δεν τον αντέχει να τον βλέπει. Δεν γίνεται να τον συγχωρήσω αν δεν έρθει να τους μου τις βοήσεις. Συγγνώμη. Δεν συγχωρείται από το Θεό. Άχριστος χριστιανός. Και ο άλλος είναι έτοιμος να προσφέρει. Να προσφέρει την αγκαλιά του, την παρουσία του, την παρηγοριά του, την αγάπη του. Να ενισχύσει, να στηρίξει, να βοηθήσει, να παρηγορήσει. Και τα υπάρχοντά του ακόμη να θυσιάσει Έτοιμος Σε αυτόν ναι, όποτε έχει ανάγκη ο Θεός θα του δίδεται Μας έχει καλέσει ιδιαίτερα Σε έχει Άντρα, γυναίκα, παιδιά Σε έχει καλέσει ο Χριστός Δεν ήρθες μόνος σου εδώ Ούτε τυχαία Σε έφερε ο Χριστός για να δοξαστεί Μέσα από σένα Θέλεις Είναι απόφαση αδερφοί Εάν πούμε σήμερα θέλω Έστω και αν δεν μπορούμε Που δεν μπορούμε Ο Θεός θα το κάνει Το ερώτημα είναι θέλεις Αλλά όχι έτσι πως θέλεις εσύ Αν θέλεις Έτσι όπως θέλει ο Θεός Και οι βουλές μας Οι επιθυμίες μας, το θέλω μας Δεν έχει καμία σχέση με το θέλω του Θεού Καμία σχέση Και οι σκέψεις μας, οι λογισμοί μας Δεν έχουν καμία σχέση με τις, σκέψεις, και τους λογισμούς του Θεού. Άλλο πράγμα σκέφτομαι εγώ, άλλο ο Θεός. Άλλο πράγμα θέλω εγώ, άλλο ο Θεός. Και πρέπει τώρα να υποτάξω αυτό που μου αρέσει, αυτό που θέλω και αυτό που σκέφτομαι με απόφαση θανάτου σε αυτό που αρέσει στον Κύριό μου, σε αυτό που θέλει ο Κύριός μου και αυτός που σκέφτεται ο Κύριός μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός λογίζει ως πολύτιμο στους οφθαλμούς του. Αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίο δοξάζει ο Θεός και αυτός είναι ο άνθρωπος που απολαμβάνει στη ζωή του την αγάπη του Θεού. Θέλω να είμαι ένας από αυτούς αδερφοί. Αμήν αδερφοί. Θέλω Χριστέ μου. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να γίνω αλλά το θέλω με όλη μου την καρδιά. Κάνε με Χριστέ μου. Αμήν.